Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, είμαι εδώ απλά και μόνο για να σας πω ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά σας, για τη συμμετοχή σας, για την επιτυχία σας. Θεωρώ εξαιρετικά σπουδαίο να βλέπω στα πρόσωπά σας το χαμόγελο και την αισιοδοξία μιας φωτεινής Ελλάδος. Και αυτό το οποίο πετύχατε, ξέρω ότι το πετύχατε με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια. Ξέρω ότι και εσείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί σας, αλλά και οι γονείς σας αφιέρωσαν ώρες που μπορεί να τις είχατε αναλώσει σε ψυχαγωγία, στο να βλέπετε τηλεόραση, στο να κάνετε άλλα πράγματα, για να μπορέσετε να δουλέψετε σκληρά και ομαδικά για να φέρετε αυτές τις σημαντικές διακρίσεις πρώτα απ' όλα για τους ίδιους σας τους εαυτούς. Πιστεύω πολύ στην εκπαιδευτική ρομποτική και όσες φορές είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους προτεργάτες αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα, πάντα βλέπω με πόσο μεγάλη χαρά και προσδοκία αγκαλιάζουν τέτοιες πρωτοβουλίες όχι μόνο οι μαθητές μας αλλά και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Και θα στηρίξω και εγώ την πρωτοβουλία του Υπουργείου τέτοιου είδους θεματικές δραστηριότητες να ενταχθούν με πιο ενεργό, με πιο συστηματικό τρόπο στα προγράμματα των σχολείων μας. Ασχέτως το που θα σας οδηγήσει τελικά η ζωή σας και το τι επιλογές θα κάνετε, αν θα επιλέξετε να σπουδάσετε κάποιο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα έχει σχέση με την ρομποτική, με τον κόσμο της τεχνολογίας ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας, αυτά τα οποία μάθατε από την συμμετοχή σας σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία πιστεύω ότι θα σας συνοδεύουν για πάντα. Μάθατε πάνω απ' όλα να συνεργάζεστε στα πλαίσια μιας ομάδας. Μάθατε να θέτετε φιλόδοξους στόχους και να τους πετυχαίνετε. Μάθατε να ξεπερνάτε δυσκολίες, οι οποίες αναπόφευτα προκύπτουν σε κάθε ομαδική δουλειά. Μάθατε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είχα την ευκαιρία να δω λίγο τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, ιδέες, εφαρμοσμένες ιδέες με τις οποίες προσήλθατε στο διαγωνισμό αυτό. Μάθατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάθατε να σκέφτεστε έξω από το κουτί και να βρίσκετε μη συμβατικές λύσεις σε συμβατικά προβλήματα. Αυτές λοιπόν οι δεξιότητες είναι δεξιότητες που θα σας είναι χρήσιμες ό,τι και αν επιλέξετε τελικά να κάνετε στη ζωή σας. Μπροστά μας, μπροστά σας και μπροστά μας ανοίγεται ένας νέος κόσμος γεμάτος προκλήσεις, γεμάτος ευκαιρίες, γεμάτος κινδύνους. Και προσωπικά πιστεύω ότι η τεχνολογία, η ευρηματικότητα, η καινοτομία θα μπορέσει να δώσει πολλές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Εσείς κληθήκατε να αντιμετωπίσατε στο δικό σας πεδίο κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις. Πώς οι έξυπνες πόλεις μπορούν να κάνουν τις ζωές μας όλο και καλύτερες, όλο και πιο εύκολες. Αντίστοιχα, στη μεγάλη κλίμακα, η τεχνολογία είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, να αντιμετωπίσουμε και τεράστια προβλήματα όπως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και πιστεύω ότι αν πρέπει κάτι να κάνουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, είναι να κρατάμε ζωντανή την περιέργεια των νέων παιδιών, των νέων ανθρώπων, των νέων πολιτών. Γι' αυτό και η παιδεία για μας, για μένα, για την Υπουργό, για τους Υπουργούς, δεν είναι απλά μία διαδικασία στήρας αποστήθησης. Δεν είναι απλά μία διαδικασία με την οποία αντιλαμβανόμαστε τη γνώση ως κάτι το οποίο το μαθαίνουμε για να το μεταφέρουμε στη συνέχεια σε μια κόλλα χαρτί στον προφορικό μας λόγο. Είναι κάτι πολύ παραπάνω η γνώση στον σημερινό κόσμο και ακριβώς αυτήν την ευρεία γνώση, αυτές τις δεξιότητες που τόσο χρήσιμες θα σας είναι ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, θέλουμε να καλλιεργήσουμε μέσα από το σχολείο του μέλλοντος, έτσι όπως τουλάχιστον το οραματιζόμαστε. Σταματώ εδώ λέγοντάς σας και πάλι ένα μεγάλο μπράβο για τις επιτυχίες σας, συγχαίροντας εσάς προσωπικά, αλλά συγχαίροντας ειδικά και τους καθηγητές σας, τους δασκάλους σας και τους καθηγητές σας. Διότι γνωρίζω, και θα κλείσω με αυτό, ότι έχουμε στην εκπαίδευση ένα εξαιρετικό
εκπαιδευτικό δυναμικό. Ένα εκπαιδευτικό δυναμικό το οποίο συχνά ψάχνει ευκαιρίες να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία ενδεχομένως είναι μέσα στο συμβατικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός δασκάλου και ενός καθηγητή. Και χρέος μας ως πολιτεία είναι ακριβώς αυτούς τους καθηγητές, τους δασκάλους που θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα, που θέλουν να πειραματιστούν σε συνεργασία με τα παιδιά και με τους γονείς, να τους δώσουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να το κάνουν. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, μας κάνατε όλους υπερήφανους, αλλά πάνω απ' όλα κάνατε υπερήφανους τους εαυτούς σας, βλέποντας ότι μπορείτε να βάλετε έναν υψηλό στόχο και να τον πετύχετε. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες.